Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και όπως σας είχα προλογίσει και από την αρχή της εκπομπής, μαζί μας είναι ο κύριος Βαφέας, ο οποίος είναι διευθυντής του παιδικού χωριού SOS Τράκης, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένας θεσμός που αγαπάμε, τον λατρεύουμε βασικά, γιατί λατρεύουμε την προσφορά που κάνετε γενικότερα και σε πολλές περιπτώσεις έχετε υποκαταστήσει και το κράτος. Γιατί προνοιακό κράτος δεν υφίσταται για να μην. Υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν την πρόνοια, είναι πολύ λίγοι ωστόσο και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα περιστατικά, δεν είναι. Φυσικά, είναι ελάχιστοι. Έτσι είναι. Είναι ελάχιστοι, σε όλες τις πόλεις υπάρχει αυτό. Είναι ένας-δύο συνήθως για πολλές χιλιάδες κόσμο και δεν μπορούμε να προλάβουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για να μην έρχομαι σε καταστάσεις όπως αυτή η τελευταία. Όπως αυτή η τελευταία, η οποία απλά μας επανέφερε στην πραγματικότητα. Ναι, για εμάς που δουλεύουμε με παιδιά, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά δυστυχώς. Μας επανέφερε στην πραγματικότητα, διότι νομίζω ότι όλοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, οικονομικούς, επαγγελματικούς, οικογενειακούς, φορολογικούς και ασφαλιστικούς, έχουμε κλειστεί στο δικό μας καβούκι και έχουμε ξεχάσει ποια είναι τα βασικά μας. Έτσι. Όπως την ανθρωπιά μας, όπως το τι συμβαίνει γύρω μας. Και πάμε λίγο καταρχήν σε αυτό το περιστατικό για να δούμε μετά τι γίνεται γενικότερα. Σε αυτό το περιστατικό η δική σας συνδρομή ήταν άμεση και αν δεν κάνω λάθος και με εισαγγελική εντολή, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Τα παιδιά, γιατί είναι τρία παιδιά στο σύνολο, το ένα δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη Θεσσαλονίκη, το άλλο νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική μονάδα με πολύ βαριά τραύματα και το άλλο είναι το κοριτσάκι της οικογένειας, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η σχέση, λένε ότι είναι το παιδί του παππού και της γιαγιάς, ας το πούμε, των άλλων δύο παιδιών. Είναι τρία παιδιά. Ναι. Τι έγινε και πού εμπλέκεστε εσείς, πώς και έπρεπε να συνδράμετε? Εμάς μας δόθηκε από την εισαγγελία ανάθεση επιμέλειας και για τα τρία παιδιά. Ήδη το κοριτσάκι βρίσκεται σε εμάς από σήμερα και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να βγει το αγοράκι που νοσηλεύεται στην Αλεξανδρούπολη και ελπίζουμε να πάει καλά και το άλλο το παιδί στην Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να ρωτήσω, οι δομές σας. Αν ήταν γεμάτες ή αν έχετε ακόμα χώρους για παιδιά. Γιατί ξέρω τα σπιτάκια είναι πόσα στο σύνολο. Είναι 6 στο σύνολο. Τα 4 λειτουργούσαν, τώρα το 5 ανοίξαμε. Τώρα άνοιξε το 5 για το κοριτσάκι και για την. Ναι, για αυτά τα παιδιά, αλλά ήταν μια καλή συγκυρία γιατί είχαμε και το προσωπικό να το κάνουμε. Ωραία. Αν δεν είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τα παιδιά. Οπότε χωρίς. Είχατε και μια ετοιμότητα ουσιαστικά. Είχαμε μια ετοιμότητα. Βέβαια, πάντα φτάνουμε οριακά στις αντοχές μας από άποψη προσωπικού. Αλλά είναι εξαιρετική ομάδα στο παιδικό χωριό. Δουλεύουν όλοι με την ψυχή τους και έτσι τα καταφέρουμε πάντα. Το σπίτι ήταν εξοπλισμένο αυτό το πέμπτο ναι, που ναι, άνοιξε. Ήταν έτοιμο σπίτι να υποδεχτεί παιδιά. Ήταν έτοιμο και όλα αυτά. Πήγατε και παραλάβατε. Από όσο γνωρίζω, χθες η μαμά σας ήταν καταρχήν στο κοριτσάκι. Ναι. Το οποίο ήταν στην παιδιατρική κλινική χθες. Ναι, ναι. Για να μπορέσει να γνωριστεί, να αρχίσει να χτίζει τη σχέση της εμπιστοσύνης, για να μπορέσει το παιδί να μεταφερθεί. Τι ήταν αυτό που εξέλαβε και η ίδια της από το κοριτσάκι καταρχήν? Το κοριτσάκι ήταν σε πολύ καλή διάθεση, πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Πήγε καλά το βράδυ, έμεινε εκεί πέρα όλο το βράδυ η κυρία που θα το φροντίζει και σήμερα ήρθαν στο παιδικό χωριό. Το οποίο ήρθε με ανακούφιση, το είδατε, ήταν χαρούμενο. Εντάξει, που ήρθε είναι εκεί. Πολύ νωρίς για να χαρακτηρίσουμε, φαίνεται χαρούμενο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τα θέματα του, γιατί για κάθε παιδί έχουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο. Κάποιο χρειάζεται ψυχολόγο, κάποιο μπορεί να χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ουσιαστικά. Τώρα είναι η πρώτη μέρα ουσιαστικά, το παιδί πρέπει λίγο να αρχίσει να προσαρμόζεται. Mm-hmm. Για το δεύτερο τώρα, πάμε στον Άγγελο. Mm-hmm. Λοιπόν, το τρίχρονο δηλαδή, το οποίο νοσηλεύεται. Από σήμερα η μαμά σας, η οποία επίσης θα επιμελείται λοιπόν τα παιδιά, βρίσκεται στο πλευρό του Άγγελου. Ναι. Για να αρχίζει και αυτή να χτίζει πάλι τη σχέση της εμπιστοσύνης, έτσι δεν είναι? Ναι. Το παιδί μόλις θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, απλά θα μεταφερθεί στο παιδικό χωριό SOS. Θα έρθει στο σπίτι που θα είναι και η αδερφή του. Ωραία. Που δεν ξέρουμε αν είναι αδερφή του, αλλά τέλος πάντων, έτσι. Θα πάει εκεί λοιπόν ναι. Το παιδί. Ναι. Το πρόγραμμα μετά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, και μακάρι και το άλλο το παιδάκι που είναι στη Θεσσαλονίκη, μόλις τελειώσει από εκεί θα μεταφερθεί βεβαίως. Στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στο παιδικό χωριό SOS για να συνεχίσουν σαν οικογένεια πλέον να υπάρχουν. Σε αυτήν την περίπτωση τώρα, για τα συγκεκριμένα τα παιδιά, έτσι για να το κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο, τι γίνεται για να καταλάβουμε και το τι γίνεται σε κάθε παιδί το οποίο ξεκινάει να έρχεται στο παιδικό χωριό SOS. Γιατί υποθέτω ότι κάποια παιδιά έρχονται πιο εύκολα. Με μεγαλύτερη χαρά, τώρα δηλαδή ο Άγγελος έτσι όπως έχει υποστεί αυτά που έχει υποστεί, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ανακουφισμένος με την πρώτη μέρα κιόλας στο παιδικό χωριό SOS. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις παιδιών που είναι εξαρτημένα από τη σχέση τους με την οικογένειά τους και να ρωτιέμαι ποια είναι η πρώτη τους αντίδραση.
Κοιτάξτε, τα περισσότερα παιδιά που ζουν σε χώρους φιλοξενίας ή ιδρύματα, όχι μόνο τα δικά μας, έχουν φύγει από το σπίτι τους γιατί κινδυνεύουν. Οπότε δεν παραμελούνται. Υπάρχει, ή παραμελούνται. Ναι, κινδυνεύουν και από την παραμέληση, όχι μόνο την κακοποίηση. Οπότε δεν υπάρχει τόσο έντονη εξάρτηση όπως λέτε. Βέβαια, πάλι είναι μια αποχώρηση από ένα χώρο οικείο, όσο και κακοποιητικός να είναι, είναι ο χώρος τους. Οπότε θέλουν το χρόνο τους. Και εδώ λίγο να πω το τι κάνουμε, τι μας βοηθάει η κοινωνία γύρω-γύρω που έρχεται και με κάθε τρόπο βοηθάει, τι κάνουμε εμείς. Για κάθε παιδί, αυτό που σας έλεγα, κάνουμε ένα πλάνο εξατομικευμένο με θεραπείες. Μπορεί ένα παιδί να χρειάζεται παιδοψυχολόγο για χρόνια. Άλλο παιδί μπορεί να χρειάζεται εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Κάποιο παιδί μπορεί να τα χρειάζεται όλα αυτά. Κάτι που δεν μπορεί να δώσει δηλαδή το κράτος σε ένα άτομο μόνο, 2-3 θεραπευτές για χρόνια, το κάνουμε εμείς και μπορούμε να το κάνουμε με τη βοήθεια του κόσμου. Και επίσης το κάνουμε γιατί το έχουμε και πρώτη προτεραιότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτή η βοήθεια τη χρησιμοποιούμε κάπου αλλού. Στα κτίρια ή στα αυτοκίνητα ή οτιδήποτε. Η βασικότερη ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε, πέρα από εννοείται την τροφή και τη στέγη, είναι οι θεραπείες αυτών των παιδιών, ώστε να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ό,τι έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλώνοντας. Το οποίο το διαπιστώνετε βεβαίως από την ενασχόλησή σας, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το οποίο και χρειάζεται, που πρέπει να χρειάζεται να παρεύεται άμεσα. Ναι, και κάθε ηλικία διαφέρει με τις ανάγκες. Δηλαδή το πλάνο εξελίσσεται. Δεν είπαμε από την αρχή που θα έρθει ένα παιδί, αυτό θα κάνουμε σε αυτό το παιδί. Είναι ανάλογα τις ανάγκες όπως προκύπτουν. Mm-hmm. Ο ρόλος της μαμάς είναι καθοριστικός βεβαίως. Ναι. Σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Είναι το καινούριο πρόσωπο το οποίο και θα υποδεχθεί τα παιδιά. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να δώσει απίστευτη αγάπη, ναι, ή και αν θες και τη μητρική οδηγία ή οτιδήποτε, αλλά σίγουρα δεν είναι το οικείο πρόσωπο πάλι. Αυτό πώς γίνεται η μετάβαση, εσείς το βλέπετε ότι κάθε φορά είναι εύκολο, είναι δύσκολο? Τα παιδιά, ό,τι και να τους λέμε, ειδικά τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, αν δεν περάσει λίγος καιρός να εμπιστευτούν. Ναι. Να τους το λέμε δεν σημαίνει τίποτα. Το βλέπουν. Πρέπει να το δουν δηλαδή στην πράξη, μου λέτε έτσι. Και σιγά-σιγά και τα μικρά παιδιά, και τα πολύ μικρά παιδιά, αρχίζουν και το νιώθουν. Δηλαδή, δεν είναι σημασία να του πεις «Σ' αγαπάω ένα παιδί». Θα αρχίσει να το νιώσει ο τρόπος που του μιλάς, που του φέρεσαι, το τι κάνεις μέσα στο σπίτι. Καλό είναι να το ακούει κιόλας, αλλά αρχίζει και το αντιλαμβάνεται και μετά λειτουργεί και αυτό διαφορετικά. Mm-hmm. Και μπαίνει μετά σε μια πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είναι όλα αδερφάκια μεταξύ τους. Ναι. Έτσι, όπως π.χ. στην περίπτωση που είναι λίγο γνωστά, έστω. Συνήθως τα παιδιά που έρχονται, κοιτάζετε να έχουν. Δηλαδή, αν είναι αδερφάκια, δεν θα τα χωρίσετε, υποθέσω. Ποτέ. Πάντα θα είναι μαζί. Θα είναι μαζί και μετά θα εσωματωθούν και με άλλα παιδιά. Ναι, μπορεί σε ένα σπίτι να είναι μόνο φυσικά αδέρφια, βιολογικά αδέρφια. Μπορεί να είναι 4 παιδιά, 5 παιδιά και να είναι αδέρφια. Και μπορεί σε ένα άλλο σπίτι να είναι 2 και 2. Αλλά μεγαλώνουν στον αδέρφια, άσχετα πώς. Συνήθως ο μέσος όρος των παιδιών που είναι σε κάθε σπίτι ποιος είναι? 4 αυτή τη στιγμή. 4 παιδιά, ναι, το κάθε σπίτι, για να μπορεί να ελέγξει και η μαμά, ναι, και η, ναι, θεία, έτσι. Τώρα φυσικά αν υπάρξει και ένα 5ο αδερφάκι και αυτά είναι 4, θα έρθει και αυτό. Φυσικά, απλά ναι, θέλουμε λίγο να είναι ο αριθμός έτσι ώστε να είναι η καθημερινότητα σχετικά εύκολη. Που δεν είναι για τις κυρίες που φροντίζουν αυτά τα παιδιά. Μόνο από τα πρακτικά να σκεφτείτε, όταν είσαι 4 παιδιά σε μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω λίγο να μου πείτε για αυτά τα πρακτικά, δηλαδή ποια είναι η καθημερινότητα. Τα πάντα. Ό,τι κάνει μια μαμά μες στο σπίτι, κάνουν και αυτές τις κυρίες. Θα σηκωθούν δηλαδή το πρωί, θα κοιμηθούν καταρχήν εκεί, έτσι. Εννοείται. Ναι. Και είναι το σπίτι τους. Αυτό είναι το σπίτι τους. Ναι. Το σπιτικό τους, το νοικοκυριό τους. Και αυτά είναι τα παιδιά τους ουσιαστικά. Είναι ουσιαστικά τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους. Ναι. Θα σηκωθούν το πρωί, κάνουμε το γάλα, πάμε πρωινό. Τα πάντα. Πάμε στο σχολείο, το οποίο είναι και κοντά. Είναι 5 σχολεία. 5 διαφορετικά. Για να έχουν κοινωνικές επαφές τα παιδιά, εμάς θα μας βόλευε να είναι ένα, ναι. Αλλά δεν θα το κάναμε ποτέ για να μείνει τα παιδιά μας όλα μαζί σε ένα σχολείο. Ναι. Του, για να μπορέσουν να, βοηθάει. Να έχουν και φιλίες και άλλου είδους παρέες, ναι. Ναι, γιατί αλλιώς θα ομαδοποιούνταν έτσι περισσότερο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πηγαίνει στο σχολείο, γυρνάνε τα παιδιά, εκεί βοηθάει βεβαίως και ο οδηγός, πάλι καλά, έρχεται το λεωφοριάκι. Ναι, ας πούμε η Άνθια δίπλα έχει δικό της λεωφορείο το δημοτικό, αλλά τα άλλα που πηγαίνουμε τα πηγαίνω φέρνουμε εμείς τα παιδιά. Τα πηγαίνουν φέρνετε εσείς. Θα σχολάσουν, θα γυρίσουν. Θα έχει μαγειρέψει η μαμά του σπιτιού, έτσι να ξέρει ο κόσμος ότι είναι σπίτια ξεχωριστά. Δεν είναι μια αίθουσα που όλοι μαζί τρώμε, όλοι μαζί κοιμόμαστε. Ο καθένας στο σπίτι του. Έτσι, ναι. Έτσι είναι και έτσι είναι η λειτουργία του χωριού. Και οι περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες, που είναι πάρα πολλές, από ξένες γλώσσες, αθλητικές δραστηριότητες κτλ., γίνονται εκτός χωριού. Ελάχιστα μέσα. Ξέρεις γιατί γελάω? Καμιά φορά με ένα-δύο παιδιά και λες, δεν προλαβαίνω να το πηγαίνω σε δραστηριότητες. Δηλαδή είναι πραγματικά, ναι, πλήρη απασχόληση. Και σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να έχουν 2 και 3 το, ναι, καθένα. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι μεγάλη χαρά για μας να δούμε πόσο πολύ και ορεξάτα είναι να κάνουν κάποια πράγματα και εκτός χωριού. Και όταν αναλογιστούμε και το παρελθόν, έτσι χαιρόμαστε πάρα πολύ βλέποντας αυτά τα παιδιά πώς προοδεύουν. Οπότε θα φάνε, θα ξεκουραστούν, θα τα διαβάσει, υποθέτω, θα τα πάει στις δραστηριότητες πάλι. Εκεί θα βοηθήσει εκεί πάλι θα κάποιος. Θα βοηθήσουν και οι παιδαγωγοί, γιατί πάλι για καλά. Κάθε σπίτι υπάρχει ένας υπεύθυνος παιδαγωγός που θα είναι εκεί.
Ναι, γιατί κάποιος πρέπει να μείνει πίσω. Όταν φύγει ένα παιδί για μια δραστηριότητα, υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που μένουν. Εκεί κυρίως οι κυρίες μένουν πίσω. Αλλά όχι ότι δεν συνοδεύουν και αυτές πολλές φορές όπου χρειαστεί. Και από εκεί και πέρα, φανταστείτε και τα έκτακτα. Μπορεί να αρρωστήσει ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά μέσα στο ίδιο σπίτι. Τα ξενήθια που κάνουν αυτές οι κυρίες δεν πληρώνονται με τίποτα. Τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι αν ήμουν στη θέση του, θα είχα απίστευτο δέσιμο με αυτά τα παιδιά. Ναι. Και να πούμε ότι το πρώτο σπιτάκι ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από πόσα χρόνια. Εδώ το 2009, αλλά πανελλαδικά είναι 40 χρόνια τα παιδικά χωριά. Δεν το συζητάμε. Έχουμε δει παιδιά που είναι τώρα 40άριδες ναι. Και ο δεσμός που έχουν με την κυρία από τους μεγάλους είναι κάτι παραπάνω από. Έχει τύχει να πάρω συνεντεύξεις από τις μαμάδες σας, ναι. Οι οποίες μου δείχναν και τις φωτογραφίες των παιδιών τους, γιατί έτσι τα αποκαλούν. Το ναι. Παιδί μου που παντρεύτηκε και ήμουνα στο γάμο. Το παιδί μου που βάφτισε το εγγόνι μου και ήμουνα εκεί. Ναι. Και είναι φοβερό. Είναι μια σχέση απίστευτη και λέει απλά μεγαλώνω τα παιδιά μου δηλαδή ουσιαστικά. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όταν χτίζεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης με τη μαμά, με τη θεία, με τον παιδαγωγό, με τον βαφέα έτσι, ναι. Γιατί υποθέτω ότι όλοι μαζί είναι μια. Ναι. Όταν χτίζεται αυτή η σχέση, βλέπουμε την αλλαγή επιτέλους στη ζωή των παιδιών. Γιατί υποθέτω στην αρχή θα υπάρχει η σκέψη. Σταδιακά. Σταδιακά υπάρχει αλλαγή και τη βλέπουμε και εκείνη που εμείς παίρνουμε περισσότερο κουράγιο να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Γιατί θα αναλογιστείτε ότι κανένας εκεί πέρα δεν βλέπει αυτό το κομμάτι σαν μια δουλειά, κανένας δεν θα δει δεν το ωράριό το του. Σας είπα, είναι μια εξαιρετική ομάδα των εργαζομένων και βλέποντας το παιδί πώς προοδεύει, όλη χαρά η δική μας είναι αυτό. Δηλαδή με τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, γιατί με παιδιά έχουμε να κάνουμε, θα έχουμε και θέματα και προβλήματα. Αλλά η ικανοποίηση είναι αυτή. Βλέποντας τα παιδιά πώς ήρθαν, πώς συνεχίζουν και σκεπτόμενοι πώς θα πάνε και αργότερα. Και πώς εξελίσσονται, έτσι. Ναι. Τώρα τα παιδιά μεγαλώνουν. Κάποια είναι και στην εφηβεία, να υποθέσω. Ναι, ναι, έχουμε στην εφηβεία. Α, συγχαρητήρια. Ξεκινήσαμε. Βεβαίως. Μπράβο. Καλή δύναμη. Ακόμα νωρίς στην εφηβεία, ναι, σε 2-3 χρόνια θα είναι τα μισά μας παιδιά στην εφηβεία. Ωραία, σε 2-3 χρόνια να ξέρουμε. Να είμαστε έξω εκεί με τις κάμερες, να βλέπουμε τι έτσι, γίνεται. Έτσι, να έρθετε. Σε τέτοια κατάσταση με όλους σας. Μέχρι ποια ηλικία μένουν εκεί? Η φροντίδα από το σώσ που θα έχουν, θα την έχουν για όλη τους τη ζωή. Ναι. Βέβαια, δεν θα είναι μέχρι τα 40 μέσα στα σπίτια. Έτσι. Ναι, νομίζω. Εμείς θα αν φροντίσουμε... και πολλοί είναι πλέον μέσα στα 40, ξαναγύρισαμε. Στις βιολογικές οικογένειες. Ναι. Εδώ είναι διαφορετικά. Φυσικά θα φροντίσουμε όσα μπορούν να σπουδάσουν. Παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να περάσει στην Κρήτη. Θα φροντίσουμε όπως θα φροντίσει μια οικογένεια. Θα πληρώνουμε το σπίτι. Όταν θα φεύγει από τη σχολή, θα έρχεται στο σπίτι που έχει μεγαλώσει. Και όταν κάθε παιδί ξεχωριστά πει ότι εγώ τώρα μπορώ να ζήσω μόνος μου ή μόνη μου, θα φύγει. Μετά τα 18 εγώ. Μετά τα 18 μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 25. Ναι, ναι. Αν πάλι τα βρει σκούρα όπως λέμε, πάλι εδώ είμαστε. Και στη διάρκεια. Και ο δεσμός δεν χάνεται. Δηλαδή μπορεί να μην έχει οικονομικό πρόβλημα από ένα σημείο και μετά, αλλά να θέλει κάποιες συμβουλές για τη ζωή του, σαν νέος ενήλικας. Εμείς πάντα θα είμαστε εκεί. Αυτό και... το κάνουν οι ενήλικες σήμερα. Δηλαδή, ανατρέχουν στην μαμά σώση, στη θεία σώση. Στον... στον παιδαγωγό. Στον παιδαγωγό για να δουν, έχω αυτό το πρόβλημα. Σκεφτείτε, ένα παιδάκι που έχει έρθει σε ένα χωριό σώση ενός έτους. Και είναι τώρα 30. Δεν θα έχει αυτή τη σχέση. Είναι πάντα δυνατότητα. Είναι σχέση ζωής αυτή. Φυσικά. Οι βιολογικές τους οικογένειες τι ρόλο παίζουν. Πριν από λίγο είδαμε και την κυρία Έλια Μαρινάκη, η οποία ήταν και δικηγόρος των παππούδων των παιδιών, όπου και ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι θέληση των παππούδων είναι να διεκδικήσουν την επιμέλεια ουσιαστικά. Το ότι θα το διεκδικήσουν δεν σημαίνει ότι θα την λάβουν κιόλας ή και το αντίθετο ότι δεν θα την λάβουν κιόλας. Ποιος είναι ο ρόλος μετά της οικογένειας, της βιολογικής? Δηλαδή κάποια παιδιά έρχονται, έχουν επαφές με τη βιολογική τους οικογένεια. Εμείς θέλουμε να έχουν επαφές όσο θέλουν τα ίδια τα παιδιά. Υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες και επισκέψεις. Αν κάποιο παιδί για κάποιο λόγο δεν θέλει, δεν το πιέζουμε. Απλά το αφήνουμε ελεύθερο ότι ξέρεις, όταν θελήσεις μπορείς να επικοινωνήσεις. Αυτό το βλέπουμε με κάθε παιδί ξεχωριστά. Γενικά λειτουργούμε με κάποιους κανόνες εισαγωγικά το πώς θέλουμε να είναι κάθε παιδί, τι να δώσουμε σε κάθε παιδί και από εκεί και πέρα ακούμε το παιδί τι θέλει. Ένα παιδί που δεν θέλει να δει έναν ενήλικα, ο οποίος δεν το έχει φερθεί καλά, δεν θα το πιέσουμε. Αργότερα όμως, όταν το αφήσουμε ανοιχτό αυτό, μπορεί σε ένα-δύο χρόνια να θελήσει να έχει κάποια επαφή. Και δεν είναι συνήθως όλοι οι ενήλικες στο περιβάλλον του παιδιού που δεν θα θέλουν να τους δουν. Μπορεί να υπάρχει ένας θείος, μια γιαγιά, ένας παππούς που το παιδί να θέλει. Και να μην θέλει κάποιον άλλον. Εκεί ανάλογα με το τι θέλει το παιδί. Από την προσωπική σας εμπειρία, από αυτό που έχετε δει. Γιατί υποθέτω ότι και σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από το θέμα της κακοποίησης της άμεσης, υπάρχει το θέμα της παραμέλησης, όπως είπαμε. Ναι. Πολλοί χρήστες επίσης, επειδή παραμελούν τα παιδιά τους. Και προσπαθείτε κι εσείς να συνδράμετε και σε εκείνους, δηλαδή. Όχι μόνο εσείς, ενώ το κράτος να προσπαθεί να τους σηκώσει, ας το πούμε.
Κάποια στιγμή όταν γίνονται καλά, όταν είναι εντάξει, διεκδικούν τα παιδιά τους. Εγώ δεν θα σας πω τώρα για το παιδικό χωριό σου, θα σας μιλήσω γενικά, γενικά για αυτό. Γενικά, ναι, ναι, πείτε μου. Γενικά, διεκδικούν ένα μικρό ποσοστό. Γιατί ένα μικρό ποσοστό δυστυχώς είναι αυτό που μπορεί πράγματι να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Mm-hmm. Τον τρόπο ο οποίος έφερε τον εισαγγελέα στο σπίτι για να αρθεί η επιμέλεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, να αλλάξουν όλες οι συνθήκες. Δύσκολο, δεν με συγγνώμη, αλλά εγώ ρωτάω, εντάξει. Ναι. Οπότε λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι και καταφέρνουν ουσιαστικά να ξεπεράσουν τα δικά τους ζητήματα και να διεκδικήσουν και να πεις ότι ναι, τώρα έχω δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον και μπορώ να το πάρω το παιδί. Ναι. Έτσι. Που αυτό δεν ξέρουμε κιόλας αν το ίδιο το παιδί θα το θέλει και μετά. Ρωτάτε να υποθέσω. Σας λέω, σε εμάς δεν έχει συμβεί. Ναι, ναι, ναι. Γενικά από την εμπειρία σας μου. Σε εσάς δεν έχει συμβεί. Δεν έχουν έρθει τα γονείς να διεκδικήσουν. Γενικά διεκδικούν πάντως την επαφή, αυτή την επικοινωνία τηλεφωνική. Ναι, οι γονείς. Βέβαια, ναι, τι θέλουν. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι τα παιδιά. Επίσης τα περισσότερα. Επειδή αλλά... έχουν και βοήθεια ψυχολόγου και αυτά, προσπαθούμε λίγο να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Να αντιμετωπίσουμε. Μα, τα παιδιά μεγαλώνοντας θέλουν να έχουν ήδη μια επαφή με το περιβάλλον το οποίο προέρχονται, γιατί μετά μπορούν να επιλέξουν με ποιους από αυτούς θα συνεχίσουν να έχουν κάποια σχέση και με ποιους όχι. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι, δεν μπορούμε να μείνουμε στο ότι δεν θέλει να τον δει τώρα, οπότε κόβουμε κάποια επαφή, κάθε επαφή. Ναι, ναι, ναι. Το αφήνουμε ελεύθερο όταν θα χρειαστεί, εμείς είμαστε εδώ για την επικοινωνία. Το περιβάλλον των γονέων, όχι αυτών οποίων, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, νοσούν και φτάσανε σε αυτή την κατάσταση, ναι. Αλλά κάποιος, ο γονιός τους, ο παππούς δηλαδή, η γιαγιά και αυτά, ναι. Είναι πιο συγκλονισμένη π.χ. από αυτό το οποίο και συμβαίνει. Δηλαδή, επιδιώκουν περισσότερο ή εντός εισαγωγικών υγιής μιας οικογένειας θα επιδιώξουν. Αυτή την επικοινωνία. Συνήθως υπάρχει πάντα ένας ή δύο συγγενείς που θέλουν περισσότερο αυτή την επικοινωνία. Και μπορούν να έρθουν να επισκεφτούν τα φυσικά, παιδιά. Φυσικά, ναι. Εφόσον το παιδί το επιθυμεί, βέβαια. Mm-hmm. Συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Μα, όλο το φάσμα το θεωρούμε οικογένεια. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που βάφτισε ένα παιδί και το παιδί να αισθάνεται καλά μαζί του. Να είναι ένας ξάδερφος, ένας θείος. Όταν υπάρχει ενήλικας που το παιδί θέλει να τον δει, τον βλέπει. Με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Να πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και στον Άγγελο, το τρίχρονο παιδί, και για το πεντάχρονο, νομίζω ότι ξύπνησαν όλων μας τα συναισθήματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να συνδράμε. Ναι. Καμιά φορά και άναρχα. Δεν ξέρω καθένας με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Όμως οργανωμένα μπορεί να το κάνει μέσα από τα παιδικά χωριά SOS Θράκης, διότι δεν είναι μόνο ο Άγγελος. Μακάρι να ήταν μόνο ο Άγγελος, μακάρι να ήταν μόνο το παιδί το οποίο και νοσηλεύτηκε. Μακάρι να μην ήταν. Ναι, μακάρι να μην ήταν, να ήταν μόνο αυτό το περιστατικό και να είχαμε συγκλονιστεί. Αλλά δυστυχώς είναι πολλά και είναι αθόρυβα. Ναι. Εσείς βεβαίως τα γνωρίζετε, γιατί πολλές φορές υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση που σας λέει πάρτε τα παιδιά. Ναι. Εμείς όμως όχι. Και ίσως επειδή αυτό πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις το θέμα, γι' αυτό και να συγκλονιστήκαμε και τόσο. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε λοιπόν, ώστε εσείς να συνεχίσετε την κανονική σας λειτουργία. Εμείς, επειδή όπως γνωρίζετε και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουμε καμία κρατική βοήθεια οικονομική. Καμία, έτσι. Όχι, καμία ποτέ. Ούτε ένα ευρώ. Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε επειδή υπάρχει ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου, της Θράκης γενικότερα, που μας βοηθάει. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από αυτά. Ας το πούμε, το παιδικό χωριό SOS, λοιπόν, στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε δωρεές, σε στήριξη. Σε χρηματικές δωρεές, σε δωρεπιταγές σε καταστήματα, σε είδη, είτε διατροφής είτε ένδυσης. Σε προσφορές που κάνουν, ας πούμε, φροντιστήρια της πόλης, μπορεί να αναλάβουν ένα παιδί τα αγγλικά από την πρώτη τάξη μέχρι το πτυχίο. Μα όλα είναι αυτά σημαντικά. Αυτό το λέω με κάθε ευκαιρία, ότι ο κόσμος εδώ μας κρατάει εμάς. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ή αυτό που θα κάναμε θα ήταν πολύ λιγότερο από αυτό που θα θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά. Είστε ικανοποιημένος από τον κόσμο που σας κρατάει με αυτόν ναι, τον τρόπο. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή βέβαια, βλέπετε τη διάθεση. Φυσικά. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι εξασφαλιστήκαμε για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, αυτό κάθε μέρα είναι. Αν συνεχίσει ο κόσμος έτσι όπως είναι τώρα, δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα. Mm-hmm. Εγώ θέλω λίγο να δώσουμε και το τηλέφωνο μας. Είναι το 2551038001. Στηρίζουμε και εμείς τα παιδικά χωριά SOS Θράκης, κυρίες και κύριοι. Διότι πραγματικά η δουλειά η οποία και γίνεται είναι εξαίρετη και το μόνο που χρειάζεται είναι οργανωμένα να διαθέτουμε υπηρεσίες ή αντικείμενα που έχουν κάθε φορά ανάγκη για να μπορέσουν να υπάρχουν έτσι, ανάμεσά μας. Υπηρεσίες όπως ακούσατε και εσείς, φροντιστήρια, κομμωτήρια για τα παιδιά, ό,τι χρειάζεται βασικά ένα παιδί, κολυβητήρια, σύλλογοι, χορός, ό,τι θα ήθελες να κάνεις στο παιδί σου ουσιαστικά, αθλητικά σωματεία που μπορούν να αναλάβουν. Μπορείτε δηλαδή να πείτε ότι ξέρεις τι, μπορώ να έχω 5 θέσεις εκεί, όποιο παιδάκι θέλει μπορεί να έρθει να δοκιμάσει.
για να προσπαθείς. Και νομίζω ότι το κάνουν αυτό, έτσι, το κάνουν, δεν είναι φυσικά, οι σύλλογοι και τα φυσικά, σωματεία. Έτσι εξυπηρετούμαστε κι εμείς. Είναι, ή δεν πληρώνουμε καθόλου, είναι πολύ λίγο το τίμημα. Αλλά το πιο βασικό είναι η καθημερινότητα του σπιτιού που γυρίζει, που λέω κι εγώ. Ναι. Η καθημερινότητα του σπιτιού που γυρίζει, μια νοικοκυρά, όπως λέει, θέλει και τα υλικά της και για να μαγειρεύσει. Βεβαίως. Και για να υπάρχει. Και αυτό επίσης πρέπει να στηριχτεί. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι με ποιον τρόπο και τι, ποια είναι τα είδη. Βγάζετε εσείς ανακοινώσεις κάπου-κάπου. Ναι, κάποιες που φορές, ζητάτε κάποια προϊόντα. Ναι, κάποιες φορές μας ρωτάνε κάποιοι εκείνη την ημέρα, αν εκείνες τις μέρες αν έχουμε κάποια ανάγκη και το λέμε. Πολύ βοηθητικό είναι στον κόσμο αντί να φέρνει χρήματα να του λέμε τι είδη θέλουμε ή αντί να τα αγοράζει να κάνει δωροπιταγές σε κάποια σούπερ μάρκετ, σε κάποια μαγαζιά της γειτονιάς και πηγαίνουμε και παίρνουμε αυτά που έχουμε εκείνη την ώρα ανάγκη. Και πολλές φορές όταν δεν χρειαζόμαστε κάτι, όπως τους τελευταίους μήνες είμαστε καλυμμένοι σχεδόν από τα ρούχα σε όλα, εκτός από κάποια συγκεκριμένα που χρειαζόμαστε, ο κόσμος να μην το παρεξηγεί γι' αυτό, γιατί δεν θέλουμε να πετάμε, δεν θέλουμε να κρατάμε πράγματα και να μην τα χρησιμοποιούμε, θέλουμε αυτά που έχουμε να είναι για να τα χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Και αν κάτι δεν δεχόμαστε κάποια μέρα, μπορεί μετά από κάποιο μήνες να το χρειαζόμαστε. Αλλά ζωθεί κάπου που εκείνη την ώρα το έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Δεν θέλουμε απλά να μαζεύουμε για αν θα χρειαστούμε. Γιατί σας φέρνουν, υποθέτω, αρκετά, έτσι. Ό,τι ρούχα υπάρχουν. Μας φέρνουν, ναι. Πολλές φορές μας ρωτάνε. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σήμερα μας πήρε ένας κύριος που έκλεισε ένα κατάστημα με παιδικά ρούχα. Έχει καινούρια και μας ρώτησε αν τα θέλουμε. Τα δεχόμαστε. Φυσικά. Πριν κάποιους μήνες είχαμε μια ωραία προσφορά από αθλητικά παπούτσια. Τα αθλητικά παπούτσια, ξέρετε, με τα παιδιά, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Άλλο τίποτα. Έτσι ακριβώς. Οπότε αυτά είναι προϊόντα, είναι πράγματα που πάντα τα χρειαζόμαστε. Και τα τρόφιμα φυσικά. Έτσι. Δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς. Αλλά υπάρχει κόσμος που μας βοηθάει σε συγκεκριμένα είδη σταθερά σε αυτό. Από μεγάλες εταιρείες ή και μεμονωμένο. Και εταιρείες, αλλά κυρίως ο πολύς ο κόσμος. Οπότε τόσο δηλαδή εταιρείες. Ξέρει ο άλλος ότι ξέρει, εγώ έχω αναλάβει το αλεύρι, λέω εγώ, και φέρνω αλεύρι. Ναι. Ικανό να καλύψει τις ανάγκες. Ναι. Και κάθε μήνα κάνω αυτή τη δουλειά. Ο άλλος φέρνει αυγά. Ναι. Όσο μπορεί. Γιατί μπορεί να μπορεί αυτό το μήνα και να μην μπορεί τον άλλο. Όσο μπορεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε και γι' αυτό συνεχίζουμε να λέμε ότι αν θέλει κάποιος να βοηθήσει και τον Άγγελο και το κοριτσάκι και το άλλο το αγοράκι, αλλά και όλα τα παιδιά που ήδη είναι μέσα στις δομές. Θα πρέπει λίγο να το κάνει πιο οργανωμένα και στοχευμένα, διαθέτοντας ήδη εκεί. Τα παιδιά πώς αλήθεια κοινωνικοποιούνται με τα υπόλοιπα παιδιά στο σχολείο. Λένε, ξέρω εγώ, εγώ μένω εκεί, ελάτε να παίξουμε ή θα κάνω γενέθλια. Έχουν τις πάντα γίνεται αυτό. Στα γενέθλια γίνεται. Ρωτάω αν, επειδή θεωρώ πολλές φορές ότι τα παιδιά είναι σκληρά μεταξύ τους. Ναι. Το bullying είναι μια λέξη η οποία εφευρέθηκε για το δημοτικό, δε ειδικά, νομίζω. Bullying και εμείς μπορούμε να κάνουμε, άμα θέλουμε. Βεβαίως. Bullying άμα μπορούμε να κάνουμε. Όλα τα παιδιά μπορούν να κάνουν σε άλλα τα παιδιά bullying. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι ιδιαίτερο επειδή είναι τα παιδιά από το παιδικό χωριό. Κάποιο παράπονο από κάποιο σχολείο. Όχι, δεν έχουμε. Και αυτό που λέγατε. Όχι για τα δικά σας. Το αν δέχονται περίεργη κριτική του στυλ που μένεις ή. Όχι, ναι, πού είναι οι γονείς σου, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό τα παιδιά θα τα ρωτήσουν, θα θέλουν και λεπτομέρειες και μπορεί κάποια στιγμή τα δικά μας να έρχονται και σε δύσκολη θέση. Αλλά και τα δικά μας παιδιά βλέπουν άλλα παιδιά που μπορεί να ζουν με τους γονείς τους και να μην ζουν καλά. Ναι. Πάντα υπάρχει αυτή η σύγκριση μεταξύ των παιδιών. Τώρα το άλλο θέμα για τις παρέες, φυσικά στα πάρτι πάντα έχουμε κόσμο πολύ, πηγαίνουμε εμείς, έρχονται και μεμονωμένα, όχι όλα μαζί. Κανονικά δεν κάνετε τα πάρτι, τα γενέθλια, τα γιορτές. Θα το ανοίξει το σπίτι η μαμά δηλαδή εννοείται εκείνη τη μέρα. Αυτό το πράγμα, εννοείται. Και θα γίνει χαμός. Έτσι. Και όσο θα μεγαλώσουν στην εφηβεία. Μετά θα έχουμε άλλα. Έρχονται και τα μηχανάκια στο παιδικό χωριό σου. Θα δει εσύ. Θα γίνει λίγο γελάσιο, αλλά ξέρουμε εμείς τι λέμε. Λοιπόν, βοηθήστε και εσείς στο παιδικό χωριό SOS Τράκης, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος γεμάτος από αγάπη, διάθεση για προσφορά. Πραγματικά δηλαδή στηρίξτε αυτή την υπέροχη δομή. Και μακάρι να μην χρειαζόντουσαν να λειτουργούν αυτά τα σπίτια, αλλά να που χρειάζονται. Και να βεβαίως που και εμείς χρειαζόμαστε να γίνουμε και τα θεμέλια γύρω σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν 24 ώρες από το 24ωρό τους για αυτά τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Εγώ αγαπώ τα παιδικά χωριά SOS και βλέπω και τα σπιτάκια κάθε φορά και τα θαυμάζω. Ναι. Έχω μπει και μέσα και είναι εξαιρετικά. Εσείς έχετε μπει μέσα στο SOS πριν γίνει SOS. Έτσι. Εγώ έχω βρεθεί και είστε πάντα δίπλα. Έτσι ακριβώς. Όταν ψάχναμε οικόπεδο όλοι μαζί. Ναι. Για να δούμε. Οπότε τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι, αλλά όταν μπήκα στα σπιτάκια είχα εντυπωσιαστεί και την αισθητική και γυναίκες πόσο ωραία πραγματικά νοικοκυρές. Και τώρα θα δουν τα παιδιά, φύγε. Έχω να μαγειρέψω και είναι καλά, αγάπη μου. Και εμείς έχουμε παιδί στο σπίτι. Ναι. Κανονικές μαμάδες, κανονική λειτουργία οικογένειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
Λοιπόν, εμείς θα έρθουμε ούτως ή άλλως και με την κάμερα να δείξουμε έτσι γενικότερα ξανά τους χώρους και να υπενθυμίσουμε με ποιον τρόπο μπορεί να στηρίξει ο κόσμος. Οπότε ευχαριστούμε θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο τείχος της καλοσύνης. Το τείχος της καλοσύνης. Είχαμε τείχη διαφορετικά, να που και η κρίση δημιούργησε και αυτόν τον θεσμό και στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.